Για να πάτε σε Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης πρέπει να έχουν συμφωνήσει και τα δύο μέρη. Ναι. Τέτοια κουβέντα δεν έχουμε κάνει. Και όπως ξέρετε, ένα από τα μεγάλα ζητήματα είναι ότι η Τουρκία, όπως και άλλες χώρες, τέσσερις, δεν έχουν υιοθετήσει το Διεθνές Δίκαιο της Θαλάσσης, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Κατά γνώμη μου, οι διερευνητικές είναι για να διαπιστώσουμε αν υπάρχει κοινή βάση λύσης. Έχω μελετήσει όλες τις διερευνητικές όπως γίνει. Όλα τα πρακτικά, είμαι, ξέρετε, επίμονος σε ορισμένα θέματα. Υπάρχουν στιγμές στις διερευνητικές που ήταν καλές. Και υπάρχουν στιγμές, ιδιαίτερα οι προς το τέλος από αυτές που γίνανε στις τελευταίες και δεν γίνανε επικυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, για να συνεννοούμε, οι οποίες είναι το λιγότερο απαράδεκτο. Κύριε Υπουργέ, αυτό οφείλεται στο ότι υπάρχει η γενική αξίωση στα 12. Μισό, γι' αυτό από ποια πλευρά. Βασίλη. Υπάρχει τα 12 μίλια, είναι το μεγάλο εμπόδιο σε αυτό. Σε ποιο τα 12 μίλια. Στο δικαίωμα της επέκτασης της Ελλάδας των χωρικών της υδάτων είναι το μεγάλο πρόβλημα. Κοιτάξτε, το δικαίωμα της Ελλάδος να επεκτείνει την αιγαλίτιδα ζώνη είναι δικό της δικαίωμα. Όχι, εννοώ από την Τουρκία να γίνεται σαν πρόβλημα και εμπόδιο για τις ειδικές παφές. Δεν είναι πρόβλημα που μπορούμε να το συζητάμε με την Τουρκία. Το πρόβλημά μας είναι η υφαλοκρηπίδα. Απλώς τεχνικά, για να προσδιορίσει την υφαλοκρηπίδα, πρέπει να προσδιορίσει και την αιγαλίτιδα ζώνη. Εγώ έκανα μια δήλωση στη Βουλή, η οποία πέρασε έτσι, γιατί υπόθηκαν σοβαρά πράγματα. Έχετε δίκαια. Είπα και για την αιγαλίτιδα, ότι εμείς θα προχωρήσουμε στον προσδιορισμό της αιγαλίτιδας ζώνης της Ελλάδας τμηματικά. Διότι, κατά τη γνώμη μας, η θεωρία ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν με μιας και έξω, απεδείχθηκε ότι επί δεκαετίες δεν γίνεται τίποτα. Στο όνομα του μαξιμαλισμού, δηλαδή, δεν γίνεται τίποτα. Τμηματικά εννοείται αναπεριοχές. Θα το δούμε αυτό. Εγώ νομίζω και πρέπει να ξέρετε ότι με βάση το διεθνές δίκαιο, κάθε επέκταση της αιγαλίτιδας ζώνη, π.χ. από τα 6 στα 12 μίλια, σημαίνει επέκταση του χώρου κυριαρχίας της Ελλάδας. Διότι η διαφορά μεταξύ ΑΟΣ και αιγαλίτιδας ζώνης είναι ότι η αιγαλίτιδας ζώνη, το λέω εσείς τα ξέρετε, αλλά οι ακροατές που μας ακούνε, είναι ότι η ΑΟΣ είναι δικαιώματα, δεν κυριαρχία. Κυριαρχία έχει στην αιγαλίτιδα ζώνη. Και πρέπει να ξέρετε ότι η αιγαλίτιδα ζώνη έχει μεγάλη σημασία για τον προσδιορισμό της ΑΟΣ με όλες τις χώρες. Παραδείγματος χάρη ιδιαίτερα με την Αλβανία. Έχει σημασία. Αν ξεκινήσεις να προσδιορίσεις την ΑΟΣ από τα 6 ή από τα 12 μίλια, έχει σημασία ακόμα και για την Ιταλία και για τα δικαιώματά της που θεωρεί ότι έχει παραδοσιακά πάνω στην Αλία. Ξέρετε, οι Ιταλοί ψαράδες ψαρεύουν πάρα πολύ εντατικά ανάμεσα στα 6 και στα 12 μίλια. Άρα η αλίτιδα ζώνη και τα κυρίαρχά μας δικαιώματα και συμφέροντα είναι υψής σημασίας προς όλες τις πλευρές. Και η ελληνική πολιτεία έχει έτοιμο το πώς θα μεθοδεύσει όλη αυτή τη διαδικασία. Άρα τα 12 μίλια είναι θέμα συζήτησης στο ταξίδι που κάνετε στην Ιταλία αύριο. Όχι, τα 12 μίλια δεν τα συζητάμε με κανένα, γιατί είναι το θέμα το λέω, δεν το συζητάω τα 12 μίλια. Γι' αυτά ανακοίνωσα. Μανώλη, μην ανοίξουμε. Αυτό που είπατε για την επέκταση σε αιγαλίτιδα ζώνη, κατά περιοχές ή κατά πλάτος και κατά μίλια? Κατά περιοχές. Κατά περιοχές. Για 12. Για 12.